Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα φτιάξουμε πιλμένια. Είναι σαν τα ντορτελίνια. Θα σας δείξουμε πώς γίνεται και θα δοκιμάσουμε. Εμείς έχουμε φτιάξει πολλές φορές. Αλλά τώρα δεν ξέρω, εγώ θα είμαι βοηθός της Ελένης ή αυτή θα είναι βοηθός μου. Μάλλον εγώ θα είμαι βοηθός σήμερα. Οπότε θα σας δείξουμε πώς φτιάχνονται. Εμείς τώρα θα φτιάξουμε τη ζύμη. Έχουμε 1 κιλό αλεύρι. Κούλα, 2 αυγά. Ένα κουτάλι του γλυκού αλάτι, ένα ποτήρι νερό χλιαρό, έχουμε και λάδι ηλιόσπορο, ένα ποτηράκι και πάμε να φτιάξουμε τη ζύμη. Εγώ μάλλον σήμερα θα είμαι ο καμεραμάν και η γυναικάρα μου θα φτιάχνω. Όπου μπορέσει θα την βοηθήσω, σε ό,τι χρειαστεί, δεν έτσι. Βάζουμε χλιαρό νερό και λαδάκι. Και το ανακατεύουμε. Έχουμε και τη ρόζα εδώ. Το νερό δεν το βάλαμε όλο, θα συμπληρώσουμε. Μπορεί και να μην χρειαστεί, πόσο θα πάρει το νεράκι, πόσο θα πάρει. Ένα ποτηράκι. Εντάξει, να βάλω σιγά. Δεν χρειάζεται να βάλω όλο το νερό άμεσα. Στο τραπέζι. Μια μέρα θέλω να φτιάξω χιγκάλι, θα δούμε. Το χιγκάλι είναι ωραίο. Εσύ λέει θα μου κάνεις μόνο τη ζύμη, τα υπόλοιπα θα κάνω εγώ. Ακόμα θέλουμε. Η ζύμη μας είναι έτοιμη και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί μέχρι να φτιάξουμε το κιμά. Τουλάχιστον μισή γρίτσα θέλει να ξεκουραστεί. Ναι. Πήραμε 1 κιλό κιμά. Είναι μισό μοσχαρίσιο και μισό χοιρινό. Το πέρασε από το μηχάνημα 2 φορές. Εδώ έχουμε 2 κρεμμύδια και τα βασικά αλάτι και πιπέρι. Το κρεμμύδι θα το κόψουμε ψηλά. Η Ελένη δουλεύει με τη σαμούρα. Είναι πολύ μικρά και από βάση να κοπείς. Ναι, να προσέχεις. Δύο κρεμμύδια μπορεί να φτάσουν ή τρίτο, θα πας για τρίτο. Εδώ δεν θέλω πολύ. Φτάνει 2 κρεμμύδια. Το αλατώνουμε. Σε όποιον όπως αρέσει. Το πιπερώνουμε. Αλάτι βάζετε ο καθένας όσο θέλει, όσο αγαπάει. Δεν κάνει πολύ αλάτι. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι. Λίγο, μπορεί να μην πει όλο. Όλο το βάλω. Για να έχουμε ζωμηρά. Τα πιλμένη και να είναι ζωμηρά, ε. Ρόζα, τι μας θες? Θα προσθέσουμε λίγο ακόμα αλάτι. Εγώ δεν ξέρω, εγώ δουλεύω με χοντρό αλάτι. Εσύ με το ψηλό. Ωραία. Ωραία, φτάνει. Μπράβο. Περάσαν 20 λεπτά. Και τι θα κάνει η κυρία Ελένη? Ανδρική δουλειά. Μπράβο. Κοιτάξτε τι ζύμη. Με αυτή τη ζύμη μπορείς να κάνεις και τσιγκουρίκι.
πρόσχε το μαχαίρι, θα κόψεις το τζάμι. Το μαχαίρι κόβει καλά. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το φύλλο. Διαφανίζει, βλέπετε, το κάνει ψηλό. Εσύ όπως πάντα τα ποτήρια, Ναι, μάλλον αυτό το μέγεθος θα διαλέξω εγώ. Δεν είναι ούτε μεγάλο ούτε μικρό. Κυρία μου, τώρα πιάσει τη σίκοτα. Ωραία, ωραία το κάνεις. Πέρασες, εντάξει. Μην παντρεύεσαι. Μια φορά σε πήρε αυτά. Δεύτερη δεν έχει. Πάμε για δεύτερο φύλλο. Είμαστε σε δεύτερο φύλλο. Βάλαμε στην κατσαρόλα νερό και θα το βάλουμε για να βράσει. Δίνουμε και το καπάκι. Το νερό έχει βράσει. Το αλατώνουμε. Βάλαμε και δαχνόφυλλο. Λίγο μαύρο πιπέρι. Και βάζουμε μέσα τα πλημμένα. Κατέβομαι σιγά σιγά με προσοχή. Τα βάλαμε μέσα. Τώρα θα περιμένουμε όταν βράσει. Αυτά θα σηκωθούν. Θα σηκωθούν πάνω και θα τα κρατήσουμε 5 λεπτά και θα τα βγάλουμε. Αμα έχει κνόμο. Ανεβήκανε όλα πάνω και τώρα θα περιμένουμε περίπου 5 λεπτάκια. Περάσαν 5 λεπτά και είναι έτοιμα. Και τώρα μπορούμε να σερβίρουμε. Θα τα βγάλω. Μην μου βάζεις πολύ νεφιάτικα. Μισό λεπτό. Στη σούπα συμπληρώνουμε λίγο άνηθο. Άμα θέλετε και λίγο κρέμα γάλακτος. Ναι.
αν είχαμε σμητάνα, θα έβαζα σμητάνα ή κρέμα γάλακτος. Γιατί η μαγιονέζα δεν πάει, κάποιος μπορεί να βρει μια μαγιονέζα. Όχι, μπορεί, μπορεί. Όσο όποιον όπως αρέσει. Στο... Αυτό είναι σουπίτσα. Αυτή είναι η σουπίτσα, το πρώτο πιάτο. Και ετοιμάζουμε το δεύτερο. Αυτό εδώ ετοιμάζουμε. Πήραμε λίγο βούτερο. Θα το λιώσουμε. Αυτά εδώ θα πάνε στην κατάψυξη. Όποια στιγμή έρχεσαι από τη δουλειά, σε κάτι λεπτά το φτιάχνεις. Είναι έτοιμο το φαΐ σου, το πιάτο. Έχουμε και άλλα να κάνουμε. Με το βούτυρο, αυτό είναι το δεύτερο πιάτο, ωραίο και νόστιμο. Και σε αυτό το πιάτο πάει σμετάνα ή μαγιονέζα. Σε όποιον όπως. Ο καθένας όπως αγαπάει. Έχουμε δύο πιάτα νόστιμα. Είναι το ζωμηρό. Και αυτό πώς είναι, Ελένη, το στιγμό. Καλή μας όρεξη. Εμένα μ' αρέσει σαν σούπα. Μ' αρέσει το ζωμηρό. Και αυτό ωραίο. Αλλά εμένα πιο πολύ θέλω τη σούπα. Φτιάξτε τέτοια πλημμένικα, είναι πολύ ωραία. Γραφτείτε στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι, θα έχουμε πολλά και διάφορα. Εμείς με το καμεραμάν τρώμε. Αυτή τσεμπάει από μακριά με το πιρούνι, κοιτάξτε.